Την τύχη του Όλιβερ είχε και ένα άλλο σκυλί, ράτσα Σέτερ, στην Αράχοβα πριν από μερικά χρόνια. Άγνωστος δράστης, όπως και στην περίπτωση του Χάσκι, ανασκολόπησε με αιχμηρό αντικείμενο το άτυχο σκυλάκι και στη συνέχεια του πολτοποίησε το κεφάλι. Το ζώο βρέθηκε νεκρό σε χώρο που ανήκει σε γνωστό ιδιοκτήτη ταβέρνα της περιοχής, κοντά στα μέρη όπου κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου ο Όλιβερ. Τον Όλιβερ τον βλέπατε? Ναι, στο κέντρο αρκετά. Ένα πολύ όμορφο και ήσυχο σκυλάκι. Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις αρχές. Η υπόθεση όμως δεν προχώρησε, καθώς ο ίδιος απέφυγε να το κάνει γνωστό σε φιλοζωικές οργανώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και σήμερα δεν θέλει να μιλήσει για την άγρια δολοφονία, για να μην στοχοποιηθεί από άτομα στην Αράχοβα. Όσον αφορά τη δολοφονία του Όλιβερ, η εκπομπή αποκαλύπτει ότι κατασχέθηκε σε αποθήκη γνωστού επιχειρηματία της Αράχοβας υλικό που εντοπίστηκε σε μεγάλη ποσότητα και πάνω στο χάσκι από την κτηνίατρο Κλεονίκη Τόλα, η οποία το εξέτασε πρώτη όταν ήταν ακόμα ζωντανό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο πρόσωπο έκανε στο παρελθόν παράπονα για τον Όλιβερ και ζητούσε να τον μαζέψουν για να μην ζευγαρώνει με τα δικά του σκυλιά. Η κτηνίατρος από την πλευρά της δηλώνει δικαιωμένη από τις εξελίξεις, καθώς από την πρώτη στιγμή εμένει στη γνωμάτευσή της ότι ο Όλιβερ κακοποιήθηκε και μάλιστα βάναυσα από ανθρώπινο παράγοντα. Δεν συμφωνώ καθόλου, ούτε δέχομαι την έκθεση του πραγματονόμωνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα υπάρχουν δύο καταθέσεις και με σύμφωνη γνώμη δύο ιατροδικαστών για το πόρισμά μου. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω το είδος, αν ήταν ξύλο ή αν ήταν μέταλλο, ότι και να ήταν πάντα στον ένα φαρδί αντικείμενο, το οποίο φάνηκε και στην νεκροτομή. Διότι υπήρχαν υποδόρια αιματώματα που παρέμπεπαν σε αυτό. Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε θέμα με αγέλη σκύλων. Αυτό, όχι, που λέμε. Αυτό το αποκλείω εντελώς. Επίσης υπήρχε και κάταγμα μίας πλευράς. Στην νεκροτομή όλοι οι επιστήμονες συμφώνησαν ότι ο Όλιβερ χτυπήθηκε βάναυσα από ανθρώπινο χέρι, μας λέει ο Νίκος Γιανέτσος, σύζυγος της κτηνιάτρου που ήταν επίσης παρόν στη διαδικασία. Το σκυλί είχε κακοποιηθεί με το που είδαν τα αιματώματα οι γιατροί όταν ανοίχθηκε το δέρμα, συμφωνήσανε μάλιστα με επιφώνημα θαυμασμού ότι εδώ είναι άνθρωπος που το έκανε, είναι χτύπημα. Μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά την ποινική δίωξη κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ο χρόνος αυτός θεωρείται απαραίτητος προκειμένου η ανακρίτρια να μελετήσει ενδελεχώς τη δικογραφία και να δει όλα τα πιστήρια, καθώς πέρα από τη θάνατος του Χάσκι, πιθανόν να προκύπτουν και άλλα αδικήματα που αφορούν το πρόσωπο στο οποίο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη. Η εκπομπή είχε αποκαλύψει ότι διαφορετικά άτομα με καταθέσεις τους τόσο στο ανθρωποκτονείο όσο και στο αρμόδιο ΑΛΦΑΤΑΦ είπαν ότι δέχθηκαν τηλεφώνημα στο οποίο γυναικεία φωνή έλεγε ότι για τη δολοφονία του Όλιβερ ευθύνεται γνωστό πρόσωπο στην κοινωνία της Αράχοβας. Είδε τον Όλιβερ να ζευγαρώνει με ένα από τα δικά του κυνηγόσκυλα. Πήρε ένα φτιάρι και άρχισε να τον χτυπάει επανειλημμένος στην πλάτη για να σταματήσει την πράξη και να ξεκολλήσουν τα δύο ζώα. Όταν διαπίστωσε ότι δεν πέτυχε αυτό που ήθελε, πήρε ένα αιχμηρό μεταλλικό εργαλείο και το έβαλε στον προκτό του Χάσκι. Η καταγγέλουσα υποστήριξε ότι έτσι κάνουν οι τσοπάνιδες από την περιοχή που κατάγεται ο δράστης για να ξεκολλήσουν τα ζώα που ζευγαρώνουν. Πρόσωπο που κατέθεσε στις αρχές είπε ότι το άτομο που φέρεται να χτύπησε και να τραυμάτισε θανάσιμα το άτυχο σκυλάκι κατάγεται όντως από τη συγκεκριμένη περιοχή που ανέφερε η μάρτυρας. Για μας τουλάχιστον ήταν μια μαρτυρία που θα πρέπει να εξεταστεί πάρα πολύ σοβαρά. Δεν γίνεται οι αρχές να βρίσκουν όλους τους πάντες και να μην μπορούν να βρουν τον δολοφόνο του Όλιβερ. Μιλάμε για μια κτηνοδία. Πίστευτε. Δηλαδή η περιγραφή της καταγγελίας που ακούσαμε πριν στο ρεπορτάζ περιγράφει μια κτηνοδία. Περιγράφει κάποια ημίεμα ανθρωποειδή που ζουν ανάμεσά μας. Κάποια συχάματα δίποδα. Διότι είμαι κι εγώ σκυλομπαμπάς από μικρό παιδί. Λατρεύω τα σκυλιά που έχω μαζί μου, που ζουν μαζί μου, που μεγάλωσαν την κόρη μου. Καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι την αγάπη, την άδολη αγάπη των σκυλιών και θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ζουν ανάμεσά μας. Και για να επικαλεστώ αυτό που είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας χθες για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολονό, αυτοί πρέπει να μπουν φυλακή και να πετάξει το κλειδί μέσα στη θάλασσα. Το κλειδί του κελιού. Για να κάνει κάποιος κάτι δηλαδή τέτοιο, για να μπορεί πεις να το κάνει και σε άνθρωπο. Πρέπει αυτό να είναι, όχι, δεν καταλάβες, πέραν αυτού που όλοι οι επιστήμονες το λένε, μιλάμε για μία βίαιη πράξη απάνθρωποι από ημίεμα ανθρωποειδή. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Αρρωστημένα θέλω πριν μυαλά πάμε στην κυρία Πουλτίδου, την οποία την έχουμε ζωντανά, να δώσω το λόγο
στην δικηγόρο του κηδεμόνα του Όλιβερ, την κυρία Έφη Γρανιτσιώτη, η οποία είναι στο τηλέφωνο μας. Κυρία Γρανιτσιώτη, έχω την εντύπωση και θα φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου, πως μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων δικαιώνεται ο πελάτης σας, δικαιώνεστε κι εσείς που με παρησία ταπεινότητα αλλά με επιχειρήματα λέγατε πάντα ότι δεν υπήρχε περίπτωση το σκυλάκι αυτό να έφυγε ο αγαπημένος Όλιβερ από αγέλη σκύλων ή από οτιδήποτε άλλο. Και με την άσκηση ποινικής δίωξης υπάρχει μια πρώτη δικαίωση, εκτιμώ, έτσι δεν είναι? Καταρχάς, καλημέρα σας. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, αλλά η τεχνολογία μας πρόδωσε και γι' αυτό σας έχουμε στο τηλέφωνο. Δυστυχώς, γι' αυτό και σας δίνω το λόγο. Ναι. Όσο ρημάζει μία υπόθεση, τόσο πιο έτοιμη και όρημη νιώθουμε κι εμείς για να πούμε κάποια πράγματα δημοσίως. Σίγουρα είναι μία πάρα πολύ ενθαρρυντική εξέλιξη. Να σας πω, ακούω διπλή τη φωνή μου και δυσκολεύει λίγο την επικοινωνία. Θα το βελτιώσουμε. Βλέπετε ότι η τεχνολογία μας δίνει παγίδες ακόμα και τώρα, τελευταία στιγμή, αλλά θα το βελτιώσουμε. Παρακαλώ, σας ακούμε. Θέλει. Λοιπόν, είναι μία πάρα πολύ ενθαρρυντική εξέλιξη όντως αυτή και δικαιώνει σε πρώτη φάση την κυρία Τόλα, που είναι άνθρωπος και επιστήμονας και άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, η οποία από την πρώτη στιγμή είδε αυτό που είδε, επέμεινε μέχρι τέλους, παρά τις κατηγορίες, παρά τις πιέσεις που ενδεχομένως τις άσκησαν, παρά το... και τη χλέβη ακόμα, ας χρησιμοποιήσω και αυτή τη λέξη, έχετε από δίκιο. Χρήστες του δικτύου. Από τους δικαστές, τους ανώνυμους δικαστές, τα τρόλς που λέμε εμείς. Δικαιώνει τον ιδιοκτήτη και από εκεί και πέρα δικαιώνει όλους εμάς, ανεξαρτήτως ιδιότητος, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε ότι πρόκειται για μία αποτρόπαια πράξη με δράστη άνθρωπο. Φαντάζομαι ότι θα υποστηρίξετε την όλη διαδικασία. Ήδη από την προδικασία έχουμε υποβάλει αίτημα προς υποστήριξη της κατηγορίας και θα το επαναλάβουμε και στο ακροατήριο, αν με το καλό φτάσει. Ο πελάτης σας πώς βιώνει όλο αυτό, νιώθει δικαιωμένος προς το παρόν ή τέλος πάντων? Κύριε, έχουμε ήδη, αν σας πω, ότι είναι αγχωμένος με την έννοια ότι φοβάται να χαρεί, φοβάται να, νιώσει δικαιωμένος, γιατί τι θεωρεί... Τι φοβάται, ατυχής έκφρασή μου. Μου λέει ότι σίγουρα θα βρεθεί άκρη. Μήπως το πάρουνε πάλι πίσω. Έχει ενδιαλέγει σε επιφυλάξεις του. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Γανιτσιώτη. Αποκαλύψαμε στην εκπομπή μία πληροφορία για ένα άλλο σκυλί, το οποίο είχε κακοποιηθεί πριν από 3-4 χρόνια, αν δεν απατώμε. Με τον ίδιο περίπου τρόπο, μάλιστα εκεί ήταν και πιο βάναυσο το πράγμα, καθώς του πολιτοποίησαν το κεφάλι. Γνωρίζετε εσείς κάτι για αυτή την υπόθεση, έχετε μάθει κάτι? Και αν συσχετίζονται αυτές οι δύο υποθέσεις? Τολμώ τώρα να πω ότι με ευνηδιάσατε. Αυτή η πληροφορία είναι... Κάτι είχα ακούσει και εγώ από... όχι από τον ίδιο τον παθόντα, ας πούμε, τον κηδεμόνα του σκύλου. Δεν γνωρίζω πότε ακριβώς έγινε, υπό ποιες συνθήκες έγινε και πού έγινε. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να έχει συμβεί. Θα προσκομίσουμε τα στοιχεία σε εσάς, κυρία Γρανιτσιώτη, τα στοιχεία του ρεπορτάζ μας, αν μπορούμε να φωτίσουμε και εμείς με τη δημοσιογραφική μας έρευνα. Αν αυτό όντως έχει συμβεί, θα πρέπει σίγουρα οι αρχές το γνωρίζουν, γιατί είναι οι ίδιες αρχές που έχουν Έχει γίνει η καταγγελία. Το ξέρω. Βάλτε την κυρία Πλουτίδη στην κουβέντα. Ωραία. Οπότε πιθανότατα θα έχουν συσχετιστεί και δύο υποθέσεις. Γιατί αυτό αναδεικνύει αυτό που λέμε μόντους οπεράντι. Ακριβώς. Με τρόπο τέλεση. Ακριβώς. Επομένως μπορεί να οδηγήσει και στο δράση. Και επαναλαμβανόμενη δράση, αν συνδέονται τα δύο περιστατικά. Κυρία Γρανιτσιώτη, σας ευχαριστούμε. Μπορεί να είναι και τέλος άσχετα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως, δεν είπε κανένας κάτι άλλο και δεν δικάζουμε εμείς εδώ. Εμείς προσκομίζουμε στοιχεία του ρεπορτάζ. Κυρία Πουλτίδου, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα, για την φυσική σας παρουσία στην εκπομπή. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος όπως εγώ, όπως ακόμα εκατομμύρια άνθρωποι που μας παρακολουθούν και έχουν ένα σκυλάκι, έχουν ένα κατοικίδιο και δείχνουν την αγάπη τους και δέχονται την άδολη αγάπη των τετράποδων φίλων μας, δεν μπορώ να σκεφτώ και να διανοηθώ ότι υπάρχει ένας ή περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι, εσείς βέβαια τα έχετε δει αυτά τα περιστατικά πολλές φορές, αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή,
ότι έχουν ήδη παρατηρηθεί δύο βάναυσα εγκλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση και χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας βασικά. Εγώ αυτό που ακούω δεν το ακούω βέβαια πρώτη φορά. Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. Για το περιστατικό, το προηγούμενο της Αγάκοβας. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε. Και μάλιστα υπάρχει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ότι αυτό το ζώο βρέθηκε όντως, απορώ βέβαια που το βρήκατε εσείς, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά ξέρουμε ότι ο Νικολετάκης είναι μανούλας αυτά. Ρεπόρτερ, ερευνητής. Ναι, είναι μανούλα. Γι' αυτό και είναι εδώ μαζί μας. Γι' αυτό και μου έκανε τρομερή εντύπωση που το άκουσα, γιατί είναι κάτι που δεν έχει υποθεί ποτέ, δεν το έχουμε αναφέρει εμείς ποτέ. Δεν είχε γίνει και καταγγελία από ό,τι κατάλαβα στις οικολογικές, στις ζωολογικές, ζωοφιλικές οργανώσεις. Όχι, εμείς το μάθαμε, εγώ το ξέρω αρκετό καιρό πριν βέβαια, αλλά δεν το έχω αναφέρει ποτέ. Γι' αυτό με εξεπλάγει. Να πω λοιπόν ότι εμένα κάποιος με ενημέρωσε γι' αυτό. Αυτό το ζώο λοιπόν όντως βρέθηκε σε ένα χωράφι ενός ανθρώπου που έχει ταβέρνα. Ήτανε τόσο άσχημα πορτοποιημένο το κεφάλι του που ο συγκεκριμένος άνθρωπος φώναξε τον κηδεμόνα και του είπε «Έλα εδώ να μαζέψεις το σκυλί σου γιατί είναι σκοτωμένο» και ο άνθρωπος δεν αναγνώριζε το ζώο του. Εμένα βέβαια μου δημιουργήθηκε η εύλογη απορία ότι αν ο κηδεμόνας δεν αναγνωρίζει το ζώο του, πού ήξερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είχε το χωράφι, ότι αυτό είναι το ζώο εκείνου του ανθρώπου. Αλλά όλα πέρασαν στον ντούκο. Εύλογο. Αυτή είναι η ουσία. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει επιλεκτική έρευνα των αρχών. Δεν θέλω να το πιστέψω. Μα να σας πω κάτι. Όταν φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία, κυρία Πουλτίδου, αυτές οι καταγγελίες, και θα ήθελα εδώ, επειδή με ενημερώνω από το τηλεφωνικό κέντρο, ότι υπάρχουν καταγγελίες, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι ψάχνουν και εμένα να με βρούνε και δεν μπορούν να με βρούνε, γιατί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, ξέρεις, και τα κοινωνικά δίκτυα για να στείλουν πλέον μηνύματα. Θέλω να πω ότι η σελίδα μου δεν είναι Γουμενίδης στο Instagram, είναι Νάσος Block Official. Οπότε όποιος θέλει να μου στείλει κάποια μηνύματα ή να μου στείλει καταγγελίες, εγώ απαντώ, δεν έχω κάποιο συνεργάτη. Το λέω διότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές όση ώρα μιλάμε για περιστατικά σε όλη την Ελλάδα. Και με τρομάζει αυτό. Με τρομάζει για το αύριο. Τρομάζει. Καθημερινότητα είναι. Ναι, είναι καθημερινότητα, αλλά οφείλουμε να την αναδεικνύουμε, κυρία Πουλτίδου. Εμείς το κάνουμε. Γι' αυτό και θέλω να το συνεχίσω και προτείνω στον κόσμο να μου στείλει μηνύματα στο Instagram. Γιατί περισσότεροι πλέον χρησιμοποιούν το Instagram για να επικοινωνήσουν και λιγότερα τα Facebook και τα τηλέφωνα πλέον. Αλλά επικοινωνεί κόσμος και μας δίνει συνέχεια πληροφορίες για μεμονωμένα περιστατικά, για δολοφονίες σκύλων, δηλαδή για πράγματα τα οποία. Θεωρώ ότι δεν τα βλέπαμε σε ταινίες μόνο και τα ζούμε, κυρία Πουλτίδου. Είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι μόνο σκύλοι. Θα σας πω ότι την Παρασκευή είχα μια συνάντηση με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ναι. Ήμουνα πολλές ώρες εκεί, γιατί έπρεπε να καταθέσω κάποια αιτήματα τέλος πάντων και κάποια έγγραφα. Και στην εισαγγελία μέσα μου στείλανε φωτογραφία με κρεμασμένη κατσίκα στην Ικαρία. Ακούστε εδώ να δείτε. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι παθογένεια είναι αυτή, τι πετριές έχουν μέσα τους, τι ψυχολογικά έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αν το κάνουν αυτό σε ζωάκια, φανταστείτε πόσο εύκολα μπορούν να το κάνουν στον άνθρωπο. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βρίσκουν, το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Οι κλειστές κοινωνίες, δυστυχώς, οι κλειστές κοινωνίες φοβούνται πάρα πολύ. Αυτό είναι. Δηλαδή προτιμούν να σου μιλήσουν ανώνυμα παρά. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα τηλεφώνημα από μία κυρία στις 29 Δεκεμβρίου με απόκρυψη που μου είπε πράγματα που σηκώθηκε η τρίχα μου. Λοιπόν, συγκεκριμένη γυναίκα με πήρε από την Αράχοβα και μου αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά, με συγκεκριμένους ανθρώπους, με ονόματα, με. Όταν λοιπόν της είπα, γιατί δεν, κυρία μου, δεν τα καταθέτετε αυτά στην αστυνομία, ξέρετε τι μου απάντησε. Μα πήγα. Α, τα μάλιστα. Είπα. Μάλιστα. Και μου είπανε να μην τα λέω αυτά γιατί είναι τρελή. Α, μάλιστα. Εδώ ασκήθηκε ποινική δίωξη, κυρία Πουλτίδου, για τον Όλιβερ και ακούσατε πριν τη δικηγόρο να λέει ότι ο άνθρωπος αυτός φοβάται να χαρεί. Και δεν είναι λάθος αυτό που είπε. Όλοι μας φοβούμε. Ξέρετε τι γίνεται. Όλοι φοβόμαστε να χαρούμε. Εγώ όλοι, ένα θα πω. Χαρήκαμε στην αρχή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επειδή βλέπουμε την κατάσταση ότι δεν ενημερωνόμαστε. Δεν έχουμε καμία άλλη πληροφορία. Αρχίζουμε και φοβόμαστε. Επασφράγει στο μυστικό κάτι, το όνομα. Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ ακούω, επειδή παρακολουθώ το τι λέγεται για την υπόθεση,
μου έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες πραγματικά που θα ήθελα κάποιος να μου τις απαντήσει. Και ετοιμάζω ήδη αιτήματα, θα το καταθέσω στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γιατί κάπως πρέπει και εμείς να διασφαλίσουμε την υπόθεση. Δηλαδή, βγαίνει, μου στέλνουν προχθές ένα βίντεο με μία δικηγόρο ενός συγκεκριμένου ανθρώπου που έχει προβεί σε μηνύσεις και λέει: ο πελάτης, τον πελάτη μου δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη. Από πού το ξέρει η κυρία αυτό? Έχει πρόσβαση στην δικογραφία, η ανακρίτρια ενημερώνει επιλεκτικά. Λοιπόν. Ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Σε άλλη εκπομπή που ήμουνα παρούσα, εκεί ήμουνα, ακούω μία δικηγόρο να λέει ότι το ανθρωποκτονιόν πήγε πάνω για να υπάρξει αντικειμενικότητα. Γιατί λέει, ξέρετε, είναι μικρός ο τόπος και εκεί γνωρίζονται. Ακούω. Όλοι. Οπότε τι μας λέει? Και δεν μάζεψε. Ότι εκεί οι αρχές συγκαλύπτουν. Και δεν, ακριβώς. Γιατί, και δεν μάζεψε κανένας. Γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Και δεν ζήτησε κανένας από αυτή την δικηγόρο. Γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους και είναι κάτι που η Ελλάδα το γνωρίζει. Για ποιο λόγο τους αφήνει 3-4 χρόνια και δεν τους αφήνει ένα χρόνο και μετά να μην προλάβουν να αναπτυχθούν αυτές οι σχέσεις γνωριμιών? Για τον ίδιο λόγο λοιπόν στο αντιστάθμισμα που σας βγάζουμε εμείς ζωντανά και κάθε Σαββατοκύριακο θα βγαίνουμε με αυτή την υπόθεση προκειμένου να ρίχνουμε άπλετο φως. Διότι αυτό έχει σημασία. Και ξέρετε κάτι, κυρία Πουλτίδου, και να κλείσουμε με αυτό. Όπως έχουμε ανάγκη στα σχολεία μας μαθήματα οδικής συμπεριφοράς για να μην σκοτώνονται κάθε μέρα, γιατί ο πόλεμος που ζει η Ελλάδα κάθε χρόνο και δεν τον δίνουμε, δεν του δίνουμε σημασία και δεν παίρνουμε χαμπάρι, είναι τα τροχαία και οι νέοι άνθρωποι που σκοτώνται γιατί δεν έχουν οδική παιδεία, την οποία πρέπει να την βάλουμε στα σχολεία επιτέλους και στις δραστηριότητες των παιδιών. Έτσι πρέπει να μάθουμε σε επίπεδο αγωγής και συμπεριφοράς πώς να συμπεριφερόμαστε στα τετράποδα και όχι μόνο, στα σκυλάκια, στα γατάκια, στα κατσικάκια, σε όλα τα ζωάκια που μας έχει δώσει ο Θεός και ζουν ανάμεσά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, δεν έχουμε καλά, άλλο χρόνο. Εμείς είμαστε καλημέρα εδώ και θα είμαστε εδώ όπως σας το έχω υποσχεθεί και βλέπετε ότι ό,τι έχουμε υποσχεθεί το πράττουμε. Λοιπόν,